Για κυρίως θα ετοιμάσουμε ένα γλυκόξινο κοτόπουλο στο φούρνο με βαλσάμικο. Μια καταπληκτική συνταγή, πανεύκολη. Σε 2 λεπτά θα έχουμε μαρινάρει το κρέας και θα έχει μπει μέσα στο φούρνο και σε 30 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το γλυκόξινο κοτόπουλο στον φούρνο θα χρειαστούμε 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλο. Για τη μαριναδα θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας, βαλσάμικο ξύδι με ρόδι παν, 2 κουταλιές της σούπας κοφτές, μέλι, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας, 60 γραμμάρια κράνμπερις, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για τη γαρνιτούρα θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κιλό πατάτες baby, πρασμένες, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού βαλσάμικο ξύδι με ρόδι παν, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλάκι του γλυκού άνηθο, 1 φρέσκο κρεμμύδι και 70 γραμμάρια κράνμπερις. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκο θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε το κοτοπουλάκι μας από το ψυγείο. Και έχω 4 ολόφρεσκα στήθη από κοτόπουλο και θέλουμε να κάνουμε μία γλυκόξινη μαρινάδα που καθώς ψήνει το κοτόπουλο να γεμίζει με γεύση μέσα το κρέας μας. Η μαρινάδα αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Απλά θα την κάνουμε λίγο πιο ιδιαίτερη αυτή την γλυκόξινη γιατί θα προσθέσουμε μέσα σόγια σος, θα βάλουμε λίγο σκόρδο και κράμπερις. Θα ξεκινήσουμε προσθέτοντας το ξύδι μας και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι με ρόδι Παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και χυμό ροδιού χωρίς προσθήκη ζάχαρης. 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας είναι αρκετές. Εδώ. Και λίγο παραπάνω να βάλετε δεν μας πειράζει και 3 κουταλιές να πάνε είναι μια χαρά. Γιατί ουσιαστικά το ξύδι που θα βάλουμε στη συνταγή πάντα το ισορροπούμε με μέλι. Περίπου η αναλογία ξύδι και μέλι είναι η ίδια. Όσο ξύδι, τόσο μέλι για να κάνουμε μια γλυκόξινη για μαρινάδα, όχι μια γλυκόξινη για να σερβίρουμε. Οπότε βάλαμε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο με ρόδι και θα χρησιμοποιήσουμε άλλες 2 κουταλιές της σούπας κοφτές μέλι. Μην το παρακάνετε, δεν θέλουμε να βγει πολύ γλυκιά. Εδώ, φτάνει. Ωλαλά. Τέλεια. Λοιπόν, σόγια σος προαιρετικά. Άμα θέλετε μπορείτε να μην τη βάλετε, αλλά η σόγια σας ισορροπεί γιατί μας δίνει πάρα πολύ το αλάτι στη συνταγή μας. Άμα δεν βάλουμε σόγια σας θα χρειαστεί να αλατίσουμε καλά το κοτόπουλο. Και επειδή έχουμε το ξύδι που έχει ρόδι μέσα, τα cranberries ταιριάζουν καταπληκτικά με το ρόδι. Βάζουμε μέσα και τα cranberries, το σκόρδο μας, σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το σκόρδο γιατί ξέρω πολλές κοπέλες ότι δεν τρώτε πολύ σκόρδο, μην βάλετε 2 σκελίδες, βάλετε λίγο λιγότερο. Μπορείτε να βάλετε 1, μπορείτε να βάλετε ακόμα και μισή. Εμένα μου αρέσει πολύ το σκόρδο και θα ψηθεί μέσα στο φούρνο, οπότε θα βάλω 2 σκελίδες. Θα προσθέσω θυμαράκι, εδώ. Λίγο πιπέρι. Και λίγο ελαιόλαδο. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Εδώ. Αυτό ήταν. Η συνταγή μας σχεδόν έχει τελειώσει. Οπότε χτυπάμε όλα τα υλικά μας καλά. Μέχρι που να γίνει μια πολύ ωραία σαλτσούλα. Τέλεια. Τα cranberries, καθώς τα χτυπήσετε στο μίξερ, θα δέσουν όλη τη σάλτσα. Ουσιαστικά θα την πολυτοποιήσουν, θα την κάνουν πάρα πολύ ωραία και θα τη δώσουν σώμα. Τώρα, ανοίγουμε τη σάλτσα μας, ρίχνουμε το κοτόπουλο εδώ, φορέσουμε γαντάκια και ρίχνουμε τη μαρινάδα μέσα στο κοτόπουλο, εδώ. Τώρα θέλω να κάνετε ένα καλό μασάζ στο κοτόπουλο. Όση ώρα αφήσετε περισσότερο τη μαρινάδα να δουλέψει πάνω στο κοτόπουλο, τόσο το καλύτερο. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και 12 ώρες στο ψυγείο, να δουλέψει η μαρινάδα πάνω στο κρέας. Τώρα, αν δεν έχετε χρόνο και θέλετε κατευθείαν να κάνετε τη συνταγή σας, τότε αναγκαστικά κατευθείαν πρέπει να ψήσουμε. Οπότε, όπως είναι, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Μια πολύ ωραία εικόνα. Έχουμε το θυμαράκι μας, έχουμε τα cranberries, έχουμε την υπέροχη γλυκόξινη σάλτσα μας με cranberries και ρόδι. Οπότε, το αποτέλεσμα θα βγει μοναδικό. Απλώς το ότι έχει μείνει από τη μαρινάδα μας, εδώ πέρα είναι όλο το μυστικό της γεύσης. Αν θυμάστε, δεν βάλαμε τίποτα άλλο. Είναι μόνο η μαρινάδα μας. Αυτά είναι όλα. Αυτό πάει πίσω. Και
ήρθε η ώρα να ψήσουμε το κοτόπουλο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσουμε για μισή ωρίτσα. Το κοτοπουλάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο και έχω βάλει ήδη ένα τηγάνι να ζεσταίνεται. Έχω βράσει baby πατάτες, οπότε όπως είναι θα τις κόψω κανονιστά με το μαχαίρι μου, εδώ. Δεν θέλω να ασχοληθείτε καθόλου με το πώς θα τις κόψετε. Απλά θέλω αυτή τη στιγμή να πάρουν ωραίο χρώμα στο τηγάνι. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσω ελάχιστο ελαιόλαδο. Δεν θέλουμε πολύ λαδάκι, λίγο. Και τις πατάτες μας. Οπότε, ανακατεύουμε τις πατάτες και άμα το τηγάνι σας είναι αντικολλητικό, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Θα μυρίσουν οι πατάτες από το τηγάνι αυτή την υπέροχη γεύση που παίρνουν καθώς ψήνονται και ουσιαστικά η διαδικασία μας θα είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολη. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι πριν να είναι έτοιμες οι πατάτες, να σβήσετε με μία κοφτή κουταλιά της σούπας βούτυρο, ίσα-ίσα να πάρει τη γεύση του βουτύρου. Μία κοφτή κουταλιά της σούπας μέλι, ίσα-ίσα να γλυκίσουν οι πατάτες. Εδώ. Ανακατεύουμε. Το μέλι με το βούτυρο κάνουν ένα υπέροχο γλάστρο στις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ. Και όσο είναι ακόμα ζεστές, βγάλτε από το τηγάνι, βάλτε σε ένα μπολ, όπως είναι. Θέλω να τις σπάσετε λίγο, δεν θέλουμε να τις κάνουμε πουρέ. Ίσα-ίσα να μαλακώσουν. Κοιτάξτε εδώ, θέλω να ανοίξω την επιφάνεια από τις πατάτες για να δεσμεύσουν το λάδι και το βαλσάμικο ξύδι που θα ρίξουμε αμέσως τώρα. Δεν ανακάτεψα πολύ, ίσα-ίσα τις πάτησα. Και τώρα όσο είναι ακόμα ζεστές θα ραντίσουμε με λίγο βαλσάμικο ξύδι με ρόδι, εδώ. Είναι πολύ σημαντικό όσο είναι ζεστό να το κάνουμε αυτό και με ελαιόλαδο. Όπως είναι, αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι, και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία όσο είναι ζεστές οι πατάτες για να δεσμεύσουν καλύτερα το βαλσάμικο ξύδι και το μέλι. Τώρα, λίγο άνηθο και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι για το χρώμα. Και επειδή έχουμε βάλει cranberries στο κοτόπουλο, θα ρίξω και λίγα cranberries μέσα στην πατατοσαλάτα που ετοιμάσαμε. Μία φανταστική superfood σαλάτα συνοδευτική για το κοτόπουλο που βλέπετε ότι έχει ακόμα ολόκληρα κομμάτια από τις πατάτες μέσα. Είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Και να βγάλουμε το κοτόπουλο μας από το φούρνο. Και κοιτάξτε εδώ. Υπέροχο. Και τα δύο τώρα θα σερβιριστούν σε ένα πιάτο και είναι το πιο ολοκληρωμένο γεύμα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Το πράγμα είναι πολύ απλά. Όπως είναι, παίρνουμε λίγο από τη σαλάτα μας εδώ. Η σαλατούλα μας. Θέλαμε έναν καλό υδατάνθρακα, τον έχουμε. Θέλουμε τα καλά λιπαρά μας που τα έχουμε από το λαδάκι που ρίξαμε. Και έχουμε μία άριστη πρωτεΐνη. Εδώ. Αναγία μου. Ζουμερό. Πάρα πολύ ζουμερό. Έχει ψηθεί στην εντέλεια. Και όπως είναι, θα πάει πάνω από τη σαλάτα μας. Εδώ. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Λίγα μυρωδικά, για να το κάνουμε έτσι πιο εντυπωσιακό. Εδώ και βουαλά. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμερό είναι το κοτόπουλο μέσα. Για το γλυκόξινο κοτόπουλο στον φούρνο. Φτιάχνουμε πρώτα τη μαρινάδα. Βάζουμε στο μπλέντερ το βαλσάμικο ξύδι με ρόδι, το μέλι, τη σάλτσα σόγιας, τα cranberries, το σκόρδο, το θυμάρι, το πιπέρι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνουν σάλτσα. Μεταφέρουμε τα φιλέτα από το κοτόπουλο σε ένα μπολ και απλώνουμε όλη τη μαρινάδα. Έπειτα τα βάζουμε σε ένα ταψί με σχάρα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Για τη γαρνιτούρα, κόβουμε τις βρασμένες baby πατάτες σε ακανόνιστα κομμάτια και τις σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το βούτυρο, το μέλι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, βάζουμε τις ζεστές πατάτες σε ένα μπολ και τις πιέζουμε ελαφρώς με το ειδικό εργαλείο για πουρέ να ανοίξουν ελάχιστα. Ρίχνουμε λίγο βαλσάμικο ξύδι με ρόδι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε τον άνηθο, το φρέσκο κρεμμύδι, τα cranberries και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε μια πιατέλα την πατατοσαλάτα,
Προσθέτουμε το γλυκόξινο κοτόπουλο κομμένο σε φέτες, πασπαλίζουμε με φρέσκο θυμάρι και σερβίρουμε. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα πραγματικά, γιατί είναι ολοκληρωμένο και είναι πολύ εύκολο να το φτιάξεις. Ίσως η μαρινάδα να σας φαίνεται κάτι καινούριο, κάτι παράξενο, αλλά κάντε την, πραγματικά θα σας δικαιώσει. Παναγία μου. Όντως, πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα και εγώ. Και μόλις το κάνετε, θα γίνει ένα από τα αγαπημένα σας πιάτα 100%.